ποιον. Συμμετείχαν σε παιχνίδια, έλυσαν σταυρόλεξα, έβαλαν καλάθια και διασκέδασαν μαθαίνοντας χρήσιμους κανόνες τα παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα της Τροχέας και της Περιφέρειας Κρήτης. Παιδιά ηλικίας έως 14 ετών έμαθαν μέσω της δράσης ο κύριος Κόξ το Survivor, καθώς ο πιο εύκολος τρόπος να διδαχθούν οι αυριανοί οδηγοί είναι μέσα από το παιχνίδι. Να διαμορφωθεί καλή συνείδηση και κουλτούρα οδηγική, προκειμένου η νέα γενιά που είναι η ελπίδα, το αύριο για τον τόπο μας, να είναι και καλύτερη οδηγή από εμάς. Τα πάντα ξεκινούν από τις μικρές ηλικίες. Είμαστε σε μια περιοχή που αντιμετωπίζει προβλήματα με την οδική ασφάλεια. Είναι για εμάς μια απόλυτη προτεραιότητα σε όλα τα επίπεδα. Μετά τις Αρχάνες και τον Άγιο Μύρονα, οι δράσεις έλαβαν χώρα στην κεντρική πλατεία του Γαζίου. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να διδαχθούν βασικούς κανόνες κυκλοφορίας στους δρόμους και κανόνες οδικής συμπεριφοράς, ενώ στο τέλος της δράσης έλαβαν τα μετάλλια τους. Παράλληλα με τη δράση, ο κύριος Κόξ στο Survivor που απευθύνεται στα παιδιά θα λάβει χώρα και ένα τηλεκουίζ που απευθύνεται στους ενήλικες. Το τηλεκουίζ έχει 15 ερωτήσεις οδικής ασφάλειας. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να συνδεθούν από το κινητό τους. Οι διοργανωτές ευχαρίστησαν και όσους συνέβαλαν με τον τρόπο τους στη δράση. Το Τμήμα Τροχέας Ηρακλείου θα ήθελε να ευχαριστήσει την εταιρεία Γρηγόρης Μικρογεύματα και τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, διότι αφενός μένει πρώτη σε κάθε δράση μας βρίσκονται εδώ, προσφέρουν σνακ, χυμό και νερό σε όλους τους μικρούς μας φίλους και τους μοιράζουν επίσης και ένα φυλάδιο με συμβουλές οδικής ασφάλειας. Τα δε σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης δίνουν στο τέλος στον νικητή του τηλεκουίζ που απευθύνεται στους ενήλικες μια δωροπιταγή αξίας 50 ευρώ. Οι δράσεις συνεχίζονται και σε άλλες περιοχές του νομού Ηρακλείου.